είναι μία επίσκεψη στο φίλο μου το Λευτέρη το Στεφανουδάκη. Η διπλανή είναι μία Kodak 120 ευρώ. μαγνητικό και... Οπτικό. Και οπτικό ήχο. Έτσι. Τώρα, εδώ, άμα δεις μηχανές λήψεως, θα τρελαθείς. Έχω βρει, κοίταξε εδώ, κοίταξε μία που βρήκα προχθές. Πτυσιόμενο... Ναι, ναι. Πτυσιόμενο μικρόφωνο. Μικρόφωνο, τεράστιο zoom, με ήχο, με τρεις ταχύτητες, με τις Παναγίας στα μάτια. Είναι σπασμένο αυτό, είναι εδώ μέσα. Ναι, ναι. Πρέπει να το φτιάξω. Έλα να δεις τώρα. Αλλά, εδώ, και αυτό είναι το σύστημα, να το, το σύστημα που μπαίνει, το βλέπεις. Που κάνεις την μαγνητική επίστοση. Τη μαγνητική επίστοση. Άκου να δεις. Στο σούπερ και στο στάνταρ το καρούλι αυτό είναι γεμάτο, έχω βρει και άλλα δύο καρούλια. Και κόλλα. Εδώ μέσα είναι η κόλλα. Ναι. Το βλέπεις το σκαφάκι εδώ. Ναι, 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 και βάζω εκεί την κόλλα και... Γυρίζει αυτό και δεν γυρίζει αυτό με το χέρι. Μία από τις δύο εδώ το συνδέεις κατευθείαν στη μηχανή. Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν. Σπάνιο κομμάτι αυτό. Αυτό μου το έδωσε... Εγγλέζικο, ε. Αυτό μου το έδωσε ένας που πήρε μια μηχανή και μου λέει πάρ' το και αυτό γιατί είναι μαζί του. Λέω δεν ξέρω τι είναι, δεν το θέλω. Πάρ' το, μου λέει, φύγει από τη μέση. Δεν το θέλω, δεν ξέρω τι είναι. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Απέναντι από το... Τι θέλεις να δεις τώρα, εδώ γίνεται... Εγώ θα σου πάρω λίγες σκηνές τώρα. Όλα... Λίγες σκηνές και θα σε αφήσω ήσυχο. Αυτό τι είναι εδώ. Είναι αυτό που παίρνει την κασέτα που σου έφερα που τη διέλυσες. Αχα. Πού να σταθείς και πού να πάρεις εσύ. Πού να σταθείς και πού να πάρεις. Αυτή εδώ είναι ένα φανταστικό μηχάνημα, είναι της ΠΑΤΕ 16. 16, ε. Με auto load, ναι, αυτόματο ναι. Φόρτωμα. Ναι. Α, σε αυτήν έχω βάλει τον ημάντα με τα δόντια ανάποδα. Α, και πιάνε. Και έβγαλα ένα που είχε που τέντωνε τον ημάντα, το έβγαλα τελείως και δούλεψε ρολόι. Κοίταξε, αυτή βρήκα προχθές. Πού την είναι. Αυτή εδώ. Ναι. Κοίταξε εδώ μια μηχανούλα. Κοίταξε εδώ. Ναι, ναι, μικράκι. Μία, δύο, τρεις, είναι το ίδιο. Και αυτή εδώ. Είναι οι πιο μικρές μηχανές που έχω. Κοίταξε, Σάνκιο. Σάνκιο, ναι, ναι. Στάνταρ 8, όλο σίδερο, ε. Ναι, ναι. Αυτή τη βρήκα από ένα μπουζουξί, ε. Την οποία την έχω συντηρήσει, είναι μια χαρά. Δες εδώ τώρα, εδώ είναι η περιοχή που είναι η Elmo. Η Elmo είναι η κορυφαία τεχνολογία. Κοίταξε εδώ, Elmo, Super και Standard. Αυτές τις παλιές τις ξέρεις, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτή την έχω βρει πάλι, είναι Elmo, Super και Standard, ναι. Εντάξει, όχι. Και αυτή εδώ που βρήκα προχθές... Elmo και αυτή. Αυτή είναι Elmo, αυτή είναι φανταστικό μηχανήμα, Super και Standard. Ένα φακό που έχει. Ένα φακό, απίστευτη, απίστευτη κατασκευή, με λάμπα 12%. Τι να δεις τώρα, τι να πρωτοδείς εδώ, εδώ. Αυτές εδώ δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ, εδώ δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έλα να δεις εδώ. Αυτή εδώ τι ρόλο παίζει. Αυτή είναι η πιο ακριβοπληρωμένη μηχανή εδώ μέσα. Σόπα, τι Super 8 είναι αυτή. Αυτή είναι Super και Standard.
Έχει 9 εισόδους ήχου. Κοίταξε το, αυτό που διαβάζει τον ήχο. Πόσες κεφαλές έχει εκεί. Ναι. Έτσι. Και έχει... Γαλλική είναι αυτή, τι είναι. Ε? Χερτιέ, γαλλική. Γαλλική. Εκεί πίσω είναι η βαλίτσα της μέχρι εδώ πάνω. Με ηχεία, με στεροφωνικά ηχεία. Ωραίο μηχάνημα. Τέσσερα κατοσάρια την πήρασε. Αλλά ήταν άθικτη, δεν έχει δουλέψει. Ναι. Τι φτιάχναν οι άνθρωποι. Και δεν έχει γαλλική με όλα τα συστήματα, με απίστευτα ήχου, ξεχωριστές μάσκες. Βλέπεις, κοίταξε εδώ. Αυτή είναι η μάσκα του Super 8. Ναι. Η οποία, κοίταξε, να δεις τώρα το απίστευτο εδώ μέσα. Παίρνει λάμπα. Κοίταξε, σύστημα που είστε. Ιωδίων, ναι. Και αυτή υπάρχει και σκέτη. Δηλαδή, να την εκεί. Τη βλέπεις η δεύτερη. Ναι. Είναι η ίδια απλή. Ναι. Χωρίς ήχο, χωρίς τίποτα. Σούπερ και στάνταρ όμως κι αυτή. Και μετά πήρανε από τη μηχανή. Μπάουερ. Έχεις να πεις τίποτα. Καθαρό μηχάνημα. Θεσσαλονίκη. Καθαρό. Γι' αυτό από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Απίστευτη. Άμα ακούς πώς δουλεύει, ακούς τον ήχο. Άμα ψάξεις Θεσσαλονίκη, βρίσκεις πραγματάκι. Ναι, εντάξει, αλλά είναι, δεν είναι όμως. Πρέπει να έχεις χρόνο. Αυτή εδώ την ξέρεις, Ρέινοξ. Ρέινοξ. Απίστευτη. Καινούργια, ναι, αυτή είναι με τα φελιζόλτης. Μεγάλα καρούλια, ήχο, κοίταξε εδώ, σύστημα. Απίστευτη. Αυτόματο, Απίστευτη εδώ, τα βιόμετρά της και τα λοιπά. Μπελχόβερ. Έλα να δεις εδώ. Αυτή εδώ. Για κάνε διακοπή. Είναι μηχανή αυτή. Θα δεις ρε παιδί μου. Βιάζεσαι. Έλα. Κοίταξε. Βάζεις τα καρούλια, το βάζεις από εδώ, τη λύγεται εδώ. Πού το βρήκες αυτό. Κοίταξε εδώ. Μαγνητικός ήχος, silent σιωπή, οπτικός ήχος. Έχει οπτικό, Οπτικό, μαγνητικό. Τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Και με το, αυτό βγαίνει και κουμπώνει εδώ μετά που βάζει τις ταινίες και κάνει προβολή στο θαμπόγιαλο. Ναι. Αλλά έχει και ένα σύστημα εδώ, η βάση. Έλα να δεις από κάτω, το βλέπεις αυτό. Αυτή είναι η βάση. Α, που το βάζεις κάτω, Το βάζεις ναι. Άκου να βρίζει, ωραίο εργαλείο αυτό. Σάνιο. Το μοναδικό που έκανε σάνιο. Σώτα. Αλλά αυτή τη μηχανή δεν την πέρασε και δεν την είδε. Ποια. Λέω, για κόψε λίγο. Εδώ είναι μια γιάσικα του 36. Ναι. Η γκρίζα. Ναι. Εγώ έχω μια σάνκιο. Αυτή είναι εδώ. Που είναι σούπερ και στάνταρ βουβή. Ναι. Και μία τσίνων την 300 που κάνω τελεσίνε. Δύο μηχανές, μια χαρά, έχω και ψημάτες και τα λοιπά. Για σίκα, Κοίταξε εδώ. Καταρχήν κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ διακόπτης. Ο μεγάλος διακόπτης είναι αυτός. Ναι. Κοίταξε εδώ. Μαγνητικός οπτικός ήχος. Τώρα έχει εδώ ένα που λέει monitor screen. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι. Πρέπει να βλέπεις από εδώ. Δεν ξέρω αν βλέπεις από εδώ. Καινούρια, τη βλέπεις καινούρια. Ναι. Ήτανε γεμάτη οικοδομική σκόνη. Έλα μου. Την έπινες, Λοιπόν, την πρώτη κίνηση την πέρασα με το κομπρεσέρ πάνω. Την πέρασα, τη φύσηξα όλη, την έκανα. Δεύτερη κίνηση, τη σκούπισα με άζαξ πετρελαιο καθάρισμα, ξέρω εγώ και τέτοια. Και τρίτη φορά έλυσα και έβγαλα μοτέρ, ξέρω εγώ, όλα μέσα τα καθάρισα, κεφαλή εδώ το σύστημα. Ναι. Άμα ακούσεις, δουλεύει τώρα. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Απίστευτο. Έχει και όλες οι Ιαπωνέζικες οι ομιλούσες, κάτι που δεν το έχουν οι Ευρωπαϊκές, έχουν ένα βιόμετρο εσωτερικά που κάνει τις στροφές. Τις αργά γρήγορα. Έχει ποτισιομετράκι ρυθμιζόμενο. Το οποίο πρέπει να το ανακαλύψεις εσύ. Βέβαια. Δεν το έχουν όμως και οι καλές οι Ευρωπαϊκές, όπως είναι η Bauer και όλα. Το μοτέρ είναι στάνταρ. Λοιπόν. Να, αυτή. Την είδες αυτή εδώ. Τι είναι αυτή. Μηχανή είναι και αυτή. Εδώ δουλεύουμε χρόνια μηχανές και κοντεύουμε να μην τις γνωρίζουμε. Το βάζεις από εδώ, εντάξει, τη Kodak είναι. Ναι, και πού κάνει προβολή. Από εδώ. Έχει φακό εκεί. Από εδώ έχει φακό μέσα που προβάλλει στον τοίχο. Έλα μου. Να το, δες το. Άκου να βρεις να μου. Kodak, λέω,
Μπαίνω μέσα στο μαγαζί. Την ταινία πού τη μαζεύει? Από κάτω, εδώ. Εδώ. Α, νάτι. Μέσα εκεί, ε. Ναι, νάτι. Ναι, 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 ναι. 16. Ζεις. 20, ναι. Τζάις. Τι λέτε, παιδί μου. Είχανε βγάλει αυτή η μηχανή. 1932. Είχανε βγάλει μηχανή αυτή. Το 16 κυκλοφορεί από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Σόπα, μα. Κατάλαβες. Είναι απίστευτη και είναι αντιλειτουργία. Κοίταξε εδώ η μπρίζα της. Ναι, ναι. Κοίταξε το βιόμετρο. Αυτή είναι αντίκα πραγματική. Αυτή είναι αντίκα, ε. Και δουλεύει. Ναι. Και τι λάμπα έχει μέσα αυτή? Δεν ξέρω, δεν έχω ανοίξει ακόμα, δεν την έχω βάλει να... τίποτα, γιατί έχω μεσάνυχτα. Δεν... Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, βρήκε το μετασχηματιστή, το παλιό που έχει, ξέρει, στους μοχλούς και τέτοια πράγματα, και βάσει αυτού έκανε μετασχηματιστή και το παλιό το πέταξε. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Πειράζει να ήταν εδώ δίπλα και πίσω να ήταν αυτό. Έλα, δε, έλα. Αυτή είναι τώρα που λείπουν όλα. Ναι, για ανταλλακτικά, ε. Για ανταλλακτικά, έβγαλα το βολάν. Αλλά αυτή είναι πάρα πολύ ωραία μηχανή, άμα την ακούσει να δουλεύει, δηλαδή κάτω. Ομιλούσε αυτή, ε. Ομιλούσε. Βλέπεις που έχει εδώ τις κεφαλές. Παίρνει λάμπα 70 λεπτά, 12% με τα ποδαράκια. Ναι, ναι. 70 λεπτά η μία έχει.